Τον Γολγοθά της Γραφειοκρατίας ανεβαίνουν χιλιάδες πολίτες και στην Κρήτη που έχουν καταθέσει χαρτιά τους για την απονομή συντάξεων, ενώ αρκετοί καλούνται να επιστρέψουν πίσω χρήματα που έλαβαν εξαιτίας διαφόρων λαθών στον υπολογισμό των συντάξεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Τόδα επάνω τώρα που τα ψάχνανε. Και τι λέτε? Δύσκολα είναι τα πράγματα. Τουλάχιστον όταν μπαίνουμε στη σύνταξη πρέπει να την παίρνουμε κατευθείαν. Δυστυχώς τα παιδιά ναι μεν προσπαθούν, αλλά είναι τόσες πολλές οι διαδικασίες οι οποίες εκκρεμούν από περασμένα έτη, τα οποία προσπάθεια κάνουν. Αποτέλεσμα γρήγορο δεν βλέπω. Συνολικά και στα τρία υποκαταστήματα εκκρεμούν γύρω στις 2.500 με 2.500. Υπόψη βέβαια το 21 είχαμε στόκ 21.000. Έτσι, τον έκτο του 21 είχαμε στόκ 21.000. Και εκεί που έχουμε φτάσει, τα παιδιά έχουν κάνει υπερπροσπάθεια. Μπορεί κάποιος να πάρει περισσότερα και να του στάρει πίσω χρήματα. Που αυτό στη σημερινή εποχή με την ακρίβεια είναι ανέφικτο να γίνει επιστροφή. Ώρες που βγαίνουν με τα fast track είναι όλες λάθος. Να φύγει το ρομπότ από τη ζωή μας, αυτό το ρομπότ που τα βγάζει τα fast track και να κάνει λάθος. Γιατί ας πούμε μπορεί κάποιος να έχει διαδοχική ασφάλιση και να μετράει μόνο το ΙΚΑ ή να μετράει μόνο το ΝΟΑΕ και να έχει τρία ταμεία και να υπολογίζουν το ένα. Μόνο στα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ του Ηρακλείου εκκρεμούν 2.500 συντάξεις από το 2021, ενώ ο μέσος όρος αναμονής για την εκαθάριση από την κατάθεση του αρχικού φακέλου αγγίζει τα 2 χρόνια. Εδώ είναι το μυστικό. Έχεις χρήματα να ζήσεις, να παίρνεις φαγάκι, να τρως. Άμα δεν έχεις χρήματα, κορίτσι μου, ζήσε μάιμου να φας τρεφίλι. Και ο κόσμος είναι σε μια φάση, μπορεί να την αποκαλέσω απόγνωσης. Και δεν έχω πάρει σύνταξη. Τώρα κάνω τα κατάθεση τα χαρτιά μου. Ένα κούκκος δεν φέρνει την άνοιξη. Αποταμίευση δεν υπάρχει. Ένα χρόνο τώρα και είμαι στα νοσοκομεία και κάνω εγχειρήσεις. Ένα χρόνο τώρα. Θα φάει άλλο ένα χρόνο μέχρι να μου βγάλουν την απόφαση. Ναι. Και εγώ τι θα τρώγω, δεν απασχολεί κανένα. Έτσι. Αν κάποιος καταθέσει με τα χαρτιά του για σύνταξη και είναι διαδοχική, μπορεί να περιμένει από πόσο μέχρι πόσο? Μέχρι 2 χρόνια. Είναι η αλληλογραφία. Να, ήδη τώρα πέρσι έχω γνωστή μου υπόθεση που έχει βαρέα και έχουν στείλει στα υποκαταστήματα να κάνουν αλληλογραφία για να δουν αν όντως είσαι και βαρέα, γιατί έχει και ογά, έχει και βαρέα. Και ένα χρόνο τώρα, το Μάρτιο, θα κλείσει ένα χρόνο και δεν έχουν έρθει και οι 3 απαντήσεις, γιατί είναι στα 3 διαφορετικά υποκαταστήματα. Το πρόβλημα παραμένει οξυμένο λόγω της υποστελέχωσης, καθώς μόλις 10 υπάλληλοι καλούνται να σηκώσουν το μεγάλο όγκο δουλειάς σε κάθε υποκατάστημα, ενώ οι προσλήψεις που δρομολογούνται χαρακτηρίζονται ως τα αγώνα στον ωκεανό. Μας είπαν 170 άτομα θα πάρουν φέτος μέσω ΑΣΕΠ για όλη την Ελλάδα. Εδώ θα φέρουν 2 άτομα, με 2 άτομα. Ο κόσμος όταν είναι να βγει στη σύνταξη να πηγαίνει 1-2 χρόνια νωρίτερα να καταμετρούνται τα ένσημά του για να μην καθυστερεί. Γιατί το διάστημα αυτό από την κατάθεση μέχρι την καταμέτρηση μπορεί να περάσουν 8-10 μήνες. Οπότε θα του πάει παραπίσω η σύνταξη. Συνδικαλιστές αναφέρθηκαν στις μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται ακόμη και σε απαντήσεις των ταμείων μετά από αλληλογραφία, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Ταμείου Μετάλλων, καθώς ασφαλισμένοι αναμένουν απάντηση από το 2017.